Αυτό το κοινοβούλιο σήμερα και αύριο έχουμε δύο ιστορικές μέρες. Ιστορικές μέρες γιατί σηματοδοτούν το τέλος ενός μεγάλου πολέμου, δεκαετούς πολέμου, που ξεκίνησε με την κρίση χωρίς συμβατικά όπλα, αλλά πολύ σκληρό πόλεμο και καταλυτικό για την κοινωνία. Όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι και σε αυτόν που είχαμε επί 10 χρόνια, αναδιατάσσονται πολιτικές δυνάμεις. Οι κοινωνικές δυνάμεις συνειδητοποιούν και τον εαυτό τους και τους στόχους που έχουν βάλει, μέχρι να συγκροτηθούν και να διαθούν τα τελικά πολιτικά πεδία. Τι έχουμε σήμερα στη μεταμνημονιακή εποχή? Το μεγάλο ερώτημα στο οποίο έχει να απαντήσει ο πολιτικός κόσμος αλλά και η κοινωνία είναι τι έθνος θέλουμε, τι χώρα θέλουμε, τι κοινωνία θέλουμε. Και αυτό το ερώτημα το έφερε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή όπως πρέπει να γίνεται πάντα. Ακούσαμε εδώ πάρα πολλά για πρόθυμους, για αποστάτες, για χίλια δυο, για συναλλαγές. Δεν έχουν μάθει ή μάλλον έχουν ξεχάσει ότι σε αυτό το κοινοβούλιο παίζεται η πολιτική. Παίζεται η δημοκρατία και η δημοκρατία είναι σκληρό πράγμα, θέλει διαλεκτική σύγκρουση και εκεί, ειδικά στις οριακές στιγμές, αναδιατάσσονται δυνάμεις. Θέλουν να εκφοβήσουν τον κόσμο και τους βουλευτές αλλά και τον κόσμο παραέξω με τα μηνύματα, με όλα αυτά που είδαμε. Αυτή η οριακή στιγμή λοιπόν δίνει ένα σύνθημα. Δεν φοβόμαστε. Η ψήφος εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση το πρώτο που δείχνει είναι ότι δεν φοβόμαστε. Δεύτερον, είπα ότι σε έναν πόλεμο αναδιατάσσονται δυνάμεις. Όπως σε όλους τους σημαντικούς πολέμους, βλέπουμε κατά καιρούς διάσπαρτες δυνάμεις, πολιτικές, κοινωνικές, οι οποίες συντάσσονται για να δώσουν αυτή τη μία μάχη. Αυτό όμως που διαμορφώνει το κεντρικό πολιτικό τοπίο και τα μέτωπα τα οποία συγκρούονται, φτάνει όταν φτάσει η οριακή στιγμή. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια τέτοια οριακή στιγμή. Και δεν είναι οριακή στιγμή μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για ένα εθνικό θέμα. Είναι γιατί απαντάει στο ερώτημα που έθεσα πριν. Τι έθνος, τι χώρα, τι κοινωνία θέλουμε? Εάν θέλουμε ένα έθνος, μία κοινωνία σκατζόχυρο και προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα, ή αν θέλουμε μία κοινωνία η οποία μπορεί να οραματιστεί το μέλλον της, σεβόμενη το παρελθόν της, την ιστορία της, αλλά να οραματιστεί και να γράψει η ίδια την ιστορία στο μέλλον. Υπάρχουν δυνάμεις εδώ και φάνηκε σήμερα και θα φανεί τις επόμενες μέρες, ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται, ήδη φαινόταν εδώ και καιρό, οι οποίες επιθυμούν αυτό το έθνος, αυτή η κοινωνία να είναι περιχαρακωμένη, σκατζόχυρος. Κοινικά εντελώς η Νέα Δημοκρατία ήθελε να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών για να λυθεί ένα πρόβλημα που οι ίδιες αυτές κυβερνήσεις δημιούργησαν, ένα διέξοδο, να πετάξει τη ρετσινιά στην αριστερά, ότι να δώσατε γλώσσα αυτά, εθνότητα κλπ, όταν θα έρθει η Συμφωνία θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη μεριά όμως, αφού ξεμπέρδευε με αυτό, ήθελε να εφαρμόσει το δικό της πολιτικό σχέδιο και είναι ο σκατζόχυρος στο εσωτερικό. Ο φόβος της μίας κοινωνικής δύναμης, της μίας κοινωνικής τάξης για την άλλη. Η ιδιωτικό εναντίον δημοσίου. Οι πλούσιοι εναντίον του φτωχού, των φτωχών, οι άριστοι εναντίον των μετρίων κλπ. Μέτωπα συνέχεια. Αυτή η αριστερά ήταν ξεκάθαρη πάντα. Η αριστερά είναι αντιεθνικιστική, υπέρ των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε κοινωνία και έθνος κατζόχυρο. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν του αντιεθνικισμού, ενός άλλου πολιτισμού, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, πόλεμος για τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, αυτός ο πόλεμος πρέπει να δοθεί στη μεταμνημονιακή εποχή. Γι' αυτό ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ζητάμε για να κρατήσουμε τις καρέκλες, τις οποίες άλλωστε δεν κουβαλάμε κληρονομικό δικαιώματι. Τις πήραμε, μας τις έδωσε ο ελληνικός λαός για συγκεκριμένο λόγο.
Θέλω λοιπόν να μείνω λίγο σε αυτή την αριστερά και για το στίγμα της. Ότι αυτή η αριστερά ήταν πάντα αντιεθνικιστική, με αυτόν τον αντιεθνικισμό γειωμένο στην κοινωνία, γιατί αντιεθνικισμός γειωμένος στην κοινωνία, με τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, σημαίνει χειραφέτηση της κοινωνίας, σημαίνει θάρρος στην κοινωνία. Πάντα δώσαμε αυτές τις μάχες και πριν πάρουμε την κυβέρνηση. Και είναι λυπηρό ότι οι άνθρωποι, πρωθυπουργοί τους οποίους εμείς στηρίξαμε όταν τα στελέχη τους δεν βρισκόντουσαν σε αυτές τις μάχες, δεν βγαίνουν τώρα να μιλήσουν. Να θυμηθώ το θέμα των ταυτοτήτων, των θρησκευτών, αν θα αναγράφεται η θρησκεία κλπ. Ποιοι έδωσαν τη μάχη? Βλέπω το Φίλι, θυμάμαι τον Αείμνη στο Ελεφάντι, και μένα που γράφαμε συνεχώς. Δεν είδα τον κύριο Σιμίτη να βγει να υποστηρίξει αυτή τη γραμμή που δίνανε τότε διάσπαρτες δυνάμεις. Θυμάμαι για το Μακεδονικό 1992. Οι αείμνηστοι Ασδραχάς, Ήλιου, Ελεφάντης έκαναν τη μεγάλη εκδήλωση στο Πάντιο στηρίζοντας την πολιτική Μητσοτάκη εναντίον του Σαμαρά. Κανένας δεν βγήκε από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ όμως τίθεται ένα μείζον ζήτημα και τίθεται σε αυτή τη Βουλή σήμερα. Σήμερα και αύριο, όχι μεθαύριο. Η Νέα Δημοκρατία, με αυτά που είπε ο αρχηγός της, με αυτά που κάνουν στελέχη της, με αυτά που λέγονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και για αυτά που λέγονται για την κοινωνία, για το δημόσιο, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για όλα αυτά, δείχνει ένα πράγμα. Ότι σπάει, διαρριγνεί, και αυτό φαίνεται τον τελευταίο καιρό πεντακάθαρα, γι' αυτό λέω δύο μέτωπα, διαρριγνεί το μεταπολιτευτικό κονσένσους. Και φαίνεται σαν η δεξιά να κάνει ένα άλμα προς τα πίσω, προς τη μετεμφυλιακή εποχή. Δεν μπορώ να μιλάω με το κουδούνι στο κεφάλι μου, συγγνώμη. Τελειώνω. Τη μετεμφυλιακή εποχή. Εμείς λοιπόν σήμερα προτείνουμε σε αυτή τη Βουλή ένα μεγάλο μέτωπο αντιεθνικιστικό, κοινωνικών και ατομικών διεκδικήσεων. Και σε αυτό το μέτωπο χωράνε όλοι όσοι δώσανε αυτές τις μάχες κατά καιρούς και όσοι προτίθενται να τις δώσουν. Γιατί σε αυτή την κοινωνία που άντεξε 10 χρόνια θυσιών αξίζει ένα πράγμα. Πρώτον, να μην φοβάται. Δεύτερον, να μην τολμάει. Να μην φοβάται τους γείτονές της, να μην φοβάται τους διπλανούς της, να μην φοβάται στο εσωτερικό τις άλλες κοινωνικές δυνάμεις. Χαίρομαι που είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρομαι και τιμώ όλους αυτούς που συστρατεύονται εδώ, μετά από συζήτηση, μετά από πλήρη ανάλυση του πολιτικού διακυβεύματος. Χαίρομαι που συστρατεύονται μαζί μας. Η ψήφος εμπιστοσύνης σε αυτή την κυβέρνηση είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη μεταμνημονιακή εποχή για μια νέα Ελλάδα χωρίς φόβο, χωρίς φόβο, με τόλμη και γενναιότητα. Και επειδή η χώρα μας θα είναι, εμείς μέσα από τη χώρα μας μπορούμε να μιλήσουμε, θα είναι ο προμαχώνας για να δώσουμε τη μάχη στην Ευρώπη. Και εκεί έχουν συγκροτηθεί τα δύο μεγάλα μέτωπα. Το δεξιό συντηρητικό με κλείσιμο του ματιού στο ακροδεξιό μέτωπο με το αριστερό, δημοκρατικό, προοδευτικό, σοσιαλιστικό μέτωπο. Πολύ. Αυτή είναι η συζήτηση αυτές τις δύο μέρες στη Βουλή. Ευχαριστώ.